Είδαμε, κυρίες και κύριοι, στο βίντεο πως κόσμος από τον Σαρτανά φεύγει και πάει στη Μαριούπολη προκειμένου να σωθεί. Όμως και στη Μαριούπολη η κατάσταση δεν είναι καλύτερη. Εκεί θα μεταφερθούμε τώρα και τον απεσταλμένο μας Σταύρο Ιωαννίδη. Αναγκαστήκατε και εσείς να μετακινηθείτε από το σημείο στο οποίο βρισκόσασταν στο ελληνικό προξενείο μαζί με το προσωπικό του προξενείου. Πες μας ποια είναι η κατάσταση, Σταύρο. Λοιπόν, Σία, εδώ και λίγη ώρα πολύ ισχυρές εκρήξεις ακούγονται από τα βόρειο-ανατολικά της Μαριούπολης. Φαίνεται πως οι ρωσικές δυνάμεις έχουν πλησιάσει πάρα πολύ, με αναφορές να λένε πως απέχουν και λιγότερο από 10 χιλιόμετρα από την βόρεια είσοδο της πόλης και αυτή τη στιγμή μένονται σκληρές μάχες σε εκείνη την πλευρά. Ακούμε διαρκώς εκρήξεις από πυροβολικό που, όπως σας είπα, είναι σε πολύ μικρή απόσταση από το κέντρο της πόλης πια. Η κατάσταση φυσικά στην Μαριούπολη είναι έκριθμη. Μάθαμε νωρίτερα ότι οι αρχές ζήτησαν την εκένωση της Βαλναβάχα, ένα χωριό που βρίσκεται λίγο βορειότερα, προκειμένου ο κόσμος να φύγει, καθώς επίκυνται σκληρές μάχες σε εκείνη την περιοχή. Ενώ και από τα δυτικά, στο Μπερνιάνσκ, υπάρχει πολύ μεγάλη συγκέντρωση ρωσικών τεθωρακισμένων και αρμάτων με κατεύθυνση προς τη Μαριούπολη, η οποία πολιορκείται στην πραγματικότητα, με τις ρωσικές δυνάμεις να πλησιάζουν ολοένα και πιο κοντά. Σήμερα ακούσαμε τουλάχιστον δύο φορές αεροπορικές σιρήνες για βομβαρδισμό. Ο κόσμος έτρεχε να βρει καταφύγιο όπου μπορούσε, μέσα σε πολυκατοικίες, σε υπόγεια, καθώς η πόλη έχει μετατραπεί σε μια τεράστια ζώνη άμυνας, Σία, με... Τι ήταν αυτό, με άρματα μάχης να βρίσκονται, ήταν ένας κρότος αρκετά κοντά, ναι. Με άρματα μάχης, με τεθωρακισμένα να βρίσκονται ακόμη και μέσα σε κεντρικούς δρόμους της πόλης, Σία, με στρατιώτες πάνοπλους και στραμμένα τα όπλα τους είτε προς την δυτική είτε προς τη βόρεια πλευρά, προκειμένου να αντιμετωπίσουν κάποια επίθεση. Σταύρο, τις προηγούμενες μέρες λέγαμε να μεταφερθούμε ότι υπάρχουν διπλές και τριπλές σειρές άμυνας και σε όλη την περιοχή κατά μήκος των ανατολικών συνόρων της Ουκρανίας όπου βρίσκεστε αυτή τη στιγμή. Έχουν υποχωρήσει αυτές οι γραμμές άμυνας και προελάβουν οι ρωσικές δυνάμεις? Αυτό είναι που μας περιγράφεις να συμβαίνει? Αυτό που καταλαβαίνουμε, Σία, είναι πως αφενός οι ρωσικές δυνάμεις έχουν έρθει πιο κοντά στην πόλη και από βορρά και από τα δυτικά. Από τα ανατολικά ούτως ή άλλως βομβαρδίζεται το κομμάτι εκείνο και στον Σαρτανά και στα τμήματα τα ανατολικά της Μαριούπολης. Όμως φαίνεται πως οι ουκρανικές δυνάμεις έχουν δημιουργήσει πλέον ζώνες που είναι ακριβώς πάνω στην περίμετρο του πολεοδομικού ιστού, αλλά και μέσα σε κεντρικούς δρόμους, σε λεωφόρους, σε πλατείες, σε γειτονιές όπου βρίσκονται κτίρια τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν προκειμένου να υπάρχουν εκεί στρατιώτες σε διάφορες παρατάξεις που εξυπηρετούν την άμυνα της πόλης, και αυτό διότι φαίνεται πως επίκειται κάποια επίθεση μέσα στις επόμενες ώρες. Φαίνεται πως ετοιμάζονται οι ουκρανικές δυνάμεις να αντιμετωπίσουν μια απόπειρα εισβολής. Άρα περιμένουμε μάχη, στη Μαριούπολη. Περιμένουμε σύγκρουση λοιπόν μέσα στην Μαριούπολη. Περιμένουμε μάχη ακόμη ώρες και μέσα στην πόλη. Και αυτός ήταν και ο λόγος, Σία, που έπρεπε και εμείς να μετακινηθούμε μαζί με το Γενικό Προξενείο. Ήρθαμε σε τοποθεσία του ΟΑΣΕ, που έχει μεγαλύτερη ασφάλεια, μεγαλύτερο καταφύγιο. Βλέπετε βέβαια πως υπάρχει συσκότηση. Δεν ξέρω αν μπορείτε να δείτε και λάμψεις στο βάθος. Ο ουρανός είναι κόκκινος όλες αυτές τις ώρες. Ήρθαμε εδώ λοιπόν, υπάρχει πλήρης συσκότηση. Μπορώ να σου πω ότι το μοναδικό φως αυτή τη στιγμή είναι το φως της κάμερας, διότι υπάρχουν οδηγίες πολύ αυστηρές, καθώς η πόλη, όπως σας είπα, έχει ετοιμαστεί για μάχη. Υπάρχουν πολλές οδηγίες αυστηρές για τα φώτα, προκειμένου τα κτίρια να μην δίνουν στόχο. Και βέβαια ο κόσμος από τις 5 η ώρα βρίσκεται σε καταφύγια, βρίσκεται σε ασφαλή σημεία και εκεί του λένε οι αρχές να παραμείνει μέχρι νεοτέρας, διότι κανείς δεν ξέρει τι ξημερώνει σε αυτή την πόλη, η οποία, όπως είπαμε, είναι περικυκλωμένη από δυνάμεις και ενδεχομένως μέσα στις επόμενες ώρες οι δυνάμεις αυτές να κάνουν κάποια κίνηση προωθητική προς την Μαριούπολη, αφού ούτως ή άλλως γνωρίζουμε πως τα γύρω χωριά ούτως ή άλλως έχουν, υπάρχουν αναφορές για παρουσία εκεί στρατευμάτων από τη Ρωσία αλλά και των αυτονομιστών. Μάλιστα. Και μάλιστα πρέπει να σας πω, Σία, πως
και σήμερα καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Αυτό συζητούσε ο κόσμος, τι νύχτα μπορεί να περιμένουν και πόσο δύσκολη θα είναι η σημερινή νύχτα για την πόλη. Φόβος και αγωνία. Σε ευχαριστούμε πολύ, Σταύρο, για οτιδήποτε νεότερο ακούμε. Τους κρότους περνάνε ως εδώ. Για οτιδήποτε νεότερο θα συνδεθούμε και πάλι μαζί σου. Πανικός, λοιπόν, κυρίες και κύριοι, στους κατοίκους στην Μαριούπολη που τρέχουν να κρυφτούν όπως τα καταφύγια.